Κοντά στη στιγμή της απελευθέρωσης των Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτικών που παραμένουν όμοιροι των φρουρών της Επανάστασης στον Περσικό κόλπο, βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, όπως επιβεβαιώνει σήμερα από το Ηράκλειο ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, απαντώντας σε ερώτημα της Κρήτη TV. Δημοσίως δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, όμως κάνουμε όλα όσα πρέπει ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατό την απελευθέρωση των ναυτικών μας αλλά και των πλοίων. Ο ίδιος κάνει λόγο για μια σύνθετη κρίση, την οποία προσπαθούν να επιλύσουν από κοινού το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Σύνθετες κρίσεις απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, κάνουν όλα όσα πρέπει ώστε να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό και οι ναυτικοί μας αλλά και τα πλοία. Ο Γολγοθάς για τις οικογένειες των ναυτικών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο 28χρονος δεύτερος μηχανικός Μανώλης Βεβαιάκης από τη Σιτία, συνεχίζεται εδώ και 3,5 μήνες, έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους. Από την πρώτη στιγμή, με μεγάλη συστηματικότητα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο, αντιμετωπίζονται μία σειρά από ζητήματα. Ομολογουμένως είναι ένα από τα πιο δύσκολα, αλλά να ξέρετε, αυτό το Υπουργείο έχει αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Επομένως, να περιμένετε την αποφασιστικότητα που έχει δείξει το Υπουργείο στην επίλυση των θεμάτων, όπου και αν βρίσκονται οι ναυτικοί μας. Το ρεσάλτο των φρουρών της Επανάστασης στα δύο ελληνόκτητα πλοία Δέλτα Ποσάιντον και Prudent Warrior εξελίχθηκε στις 27 Μαΐου στον Περσικό κόλπο, με πάνοπλους κομάντο να καταλαμβάνουν τα πλοία και να κρατούν ομήρους τους Έλληνες και ξένους ναυτικούς, οι οποίοι έκτοτε παραμένουν μέσα στα πλοία με ελάχιστη δυνατότητα επικοινωνίας με τις οικογένειές τους. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ό,τι είπε ο κύριος Υπουργός, περιμένουμε να το δούμε για να το πιστέψουμε. Ένα μήνα τώρα μας κοροϊδεύουν. Μας λένε το ίδιο. Τα ίδια τα παιδιά κάτω στο πλοίο δεν ξέρουν τίποτα. Αγωνία έχουμε για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό, τίποτα άλλο. Οι συγγενείς των ναυτικών έχουν εξαντληθεί από την αγωνία και την αναμονή, όπως λένε, περιμένοντας τη στιγμή που θα τους δουν από κοντά για να πιστέψουν ότι ο εφιάλτης έχει τελειώσει.